ΟΔΟΜ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, όπου φιλοξενεί μέσω αυτού του προγράμματος μετανάστες σε ξενοδοχεία και έχει και άλλες δράσεις. Βρίσκεσαι εκεί και έχεις δίπλα σου και εκπρόσωπο του ΟΔΟΜ για να μας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει και ποια είναι αυτή η καταγγελία. Προκόπη, ο λόγος εσάς. Λοιπόν, έγινε αυτή η επίθεση την Παρασκευή. Περίπου 70 άτομα βρέθηκαν αρχικά έξω από το ξενοδοχείο, επιτέθηκαν με πέτρες, έσπασαν τζάμια, κάποιοι σέβαλαν και μέσα στο ξενοδοχείο. Εκείνη την ώρα λοιπόν βρίσκονταν στο σημείο και 88 πρόσφυγες, οι οποίοι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όπως είπες και εσύ, θα φιλοξενούνταν και φιλοξενούνται βέβαια. Θα μας πει και η Χριστίνα Νικολαίδου, η εκπρόσωπος υπεύθυνη επικοινωνίας του ΔΟΜ που είναι δίπλα μου, τι ακριβώς γίνεται τώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, αν έχει εκτονωθεί η κατάσταση και αν οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στα Βίλια. Καλημέρα και από μένα. Η κατάσταση ευτυχώς μετά την ένταση της Παρασκευής εκτονώθηκε. Ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου τα πράγματα ήταν ήσυχα και σε αυτό συνέβαλε, πρέπει να πούμε, και η ιδιαίτερα ψύχρεμη αντίδραση των 88 ετούντων άσυλο που μεταφέρθηκαν στα νησιά και φιλοξενούνται ακόμα στο ξενοδοχείο. Τα πράγματα είναι ήρεμα. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε αστυνομική δύναμη με ένα περιπολικό έξω από το ξενοδοχείο. Υπήρχε κάποια παρουσία. Εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κανονικά στο ξενοδοχείο, στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλοξένεια, το οποίο ουσιαστικά φιλοξενεί ευάλωτους πληθυσμούς, μεταναστευτικούς πληθυσμούς που έρχονται από τα νησιά. Θα παραμείνουμε εκεί με ομάδα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, διερμηνέων και βέβαια να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια προσωρινή δομή φιλοξενίας. Ήδη υπάρχουν στην χώρα 54 ξενοδοχεία που φιλοξενούν κάτι περισσότερο από 6.000 ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά. Και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά, δυσάρεστη έκπληξη, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο τρέχει ήδη αρκετούς μήνες. Και μάλιστα με δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι έλαβαν, ας το πούμε έτσι, αυτή την αντιμετώπιση με το που έφτασαν στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε...